Βαρουφάκης, Βαγγέλη, Κουλουχέρης, Οριόλ, Μίσελ, Πρίτας, Τόχα, Χαβίτο, Τσεσνάουσκης, Μεντρινός και Τσέζαρεκ. Ο Γκαλίνοβιτς θερματοφύλακας, Σιώτης, Ντουγκλάο, Φερέιρα, Τόμασιτς, Πετκάκης, Διέντ, Κρόκ, Αμπτούν, Ονουάτσι, Αλεξάνδροβιτς και Νασλίδης. Πολύ ωραία πλάνα από τις κερκίδες. Έναρξη στο μάτς. Και ο Κούπερ στην ενδεκάδα που έχει παρατάξει και έχει πράγματα και στον πάγκο για να αλλάξει ακόμη περισσότερο την ομάδα του. Πετκάκης καλύπτει. Αλλάζει κατεύθυνση πολύ ωραία, πολύ γρήγορα. Και είναι καλή η παλιά του. Ευκαιρία για την Καβάλα. Θα αποκρούσει ο Σιφάκης. Δεν το σκέφτεται. Ο Σιφάκης ετοιμότητα. Πρώτο στο παιχνίδι για την Καβάλα. Τώρα θα εκτελεστεί το κόρνερ. Χαμηλά στο πρώτο δοκάρι. Η μπάλα θα περάσει. Φτάνει στον Ντουγκλάο. Νέο σουτ. Θα σταματήσει στα. Μαζί αυτή η ενδεκάδα. Θέλουν λίγο χρόνο για να βρεθούν οι παίκτες. Χαβίτο. Ωραία, κατεβάζει την μπάλα και μπαίνει στην περιοχή ο Χαβίτο. Συνεχίζει την προσπάθειά του. Πέφτει εντυπωσιακά στον αγωνιστικό χώρο. Όταν θα συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι. Τάντροβιτς ο Μίσελ θα κάνει μία σέντρα σου. Ντούν ήταν, με συγχωρείτε. Ο Ντουκρόκ θα χάσει από τον Τόχα. Μπροστά είναι μόνο ο Τσέζαρεκ όμως. Ο Τόχα έχει 3-4 παίκτες μπροστά του. Αλλάζει παιχνίδι στα τυφλά για τον Χαβίτο. Πρόλαβε ο Χαβίτο. Με τον Πετκάκη μπροστά του. Κάνει κίνηση ο Τόχα. Πετκάκης δεν κατάφερε να σταματήσει τον Χαβίτο. Μεντρινός κρατάει την μπάλα. Τώρα θα γεμίσει. Παίζεται, λέει ο κύριος Κουκουλάκης. Ο Νουάτσι και πάλι στο έδαφος τώρα. Φάση συνεχίζεται με τον Άπτα αυτή τη φορά. Όχι στο πρωτοδοκάρι. Μπάλα απομακρύνεται πάνω στο Ντουκρόκ, ο οποίος σουτάρει ευκαιρία στην εστία του Γκαλίνοβιτς. Τελείω Μεντρινός. Γκαλίνοβιτς δυσκολεύεται. Ντουκλάο. Το δοκιμάζει ο Ντουκλάο. Το φάουλ του Ντιέ και πάλι εκεί πάνω στη γραμμή του πλαγιού. Τελέσει ο Χαβίτο. 26 λεπτό στην αναμέτρηση. Μπάλα περνάει. Το σουτ, ο Γκαλίνοβιτς δυσκολεύεται και είναι το γκολ για τον Άρη. Στην πρώτη του ευκαιρία στο παιχνίδι, ο Άρης θα σκοράρει με τον Οριόλ, θα πάρει το προβάδισμα στο 26ο λεπτό του παιχνιδιού. Ένα σουτ στο οποίο ο Γκαλίνοβιτς δεν κατάφερε να αντιδράσει. Ο Οριόλ πανηγυρίζει το πρώτο του τέρμα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός. Ξανά, μπάλα καταλήγει σε αυτόν, δεν το σκέφτεται, πυροβολή και εκτελεί τον Γκαλίνοβιτς για το 0-1. Αμέσως ο λόγος στον Παναγιώτη Στεφάνου. Πατριώτη του, τερματοφύλακα, αναπληρωματικό τερματοφύλακα. Κατοχή της μπάλας, τα νούμερα δεν λένε πάντα την αλήθεια, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Ο Άρης προηγείται, ο Χαβίτο κερδίζει τις κόντρες. Και περνάει μια ωραία παλιά για τον Τζέζαρεκ, ο οποίος επέστρεψε στον Αμπτούν. Της ματάρης ο Βαγγέλη, απομακρύνει και κερδίζει και φάουλ σκληρό. Η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι είναι στο 35. Γι' αυτό το μαρκάρισμα στον Βαγγέλη. Μεντρινός. Είτε άλλη μια προσφυγή στη σέντρα του στο δεύτερο δοκάρι για τον Τζεστάους. Πετκάκι δεν πέρασε η μπάλα. Που είδε κάρτα και ο Νασλίδης νωρίτερα. Ακριβώς το ίδιο μαρκάρισμα. Χαλαρός ο Τόμασιτς, έχασε την μπάλα από τον Τζέζαρεκ. Χαβίτο τώρα είναι offside ο Τζέζαρεκ. Τώρα Χαβίτο σουτάρει. Ο Νουάτσι κοντά στον Νασλίδη. Στην επίθεση ο Νουάτσι κάνει λάθος εδώ. Αυτό της Καβάλας μοιάζει περισσότερο με 4-4-2. Η παλιά είναι για τον Τζέζαρεκ, αλλά ο Ντουγκλάο εκεί απομακρύνει. Το χρόνο ακόμη ο κύριος Κουκουλάκης. Αυτούν δεν κάνει σέντρα όμως. Και τώρα ο κύριος Κουκουλάκης θα σφυρίξει τη λήξη στο πρώτο ημίχρονο. Καβάλα καλείται να αντιδράσει, να βρει τρόπο να παρουσιάσει το πρόσωπο που είχε στα πρώτα 25 λεπτά της αναμέτρησης. Με το νούμερο 99 μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Ξανά για τον Μίσελ. Φωνάζει και στο Χαβίτο να μπει στη φάση. Γκαλίνοβιτς θα χάσει την μπάλα. Ο Χαβίτο το σουτ πάνω στον Γκαλίνοβιτς. Πετκάκης δυνατά. Δεν προλαβαίνει. Ο Ντιέ. Σέντρα του. Κατεβάζει ο Γιάννου στην περιοχή. Έχει την ευκαιρία ο Γιάννου. Κρατάει την μπάλα. Θα γυρίσει, θα σουτάρει στα χέρια. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Ονουάτσι. Ο οποίος είναι μόνος του. Τώρα πηγαίνει ο Πετκάκης και ο Γιάννου για βοήθεια. Ο Γιάννου. Για τον Ονουάτσι θα προλάβει ο Οριόλ πάλι. Ο Ονουάτσι στην κίνηση, ο Οριόλ τελευταία στιγμή απομακρύνει. Ντιέ. Σκάβει ωραία για τον Αλεξάνδροβιτς, ο οποίος έχει την ευκαιρία, το shooting out. Η παλιά του Ντιέ πέρασε από το Σιφάκι, αλλά τον καλύπτει και μάλιστα τον ακολουθεί.
Σιώτης. Πιέζει το Αλεξάνδροβιτς που πήρε. Ο Σιώτης δεν μπορεί, κάνει και φάουλ στο Μίσελ. Του Ντάνιελ Τσέζαρεκ. Το μικρό ψάρι όπως είναι το παρατσούκλι του. Με την πίεση του Γιάννου. Πολύ καλή μπαλιά για το Χαβιτό. Στην περιοχή κάνει την κίνησή του ο Ρουίς. Ο Χαβίτο δεν έχει σηκώσει το κεφάλι. Τώρα το κάνει και βλέπει τον Πετκάκι μπροστά του. Γυρίζει ο Χαβίτο η μπάλα στον... Χαβίτο στο έδαφος. Ο Χαβίτο που φλέξει είναι αρκετά μακριά από τη φάση. Να δούμε λοιπόν. Περνάει ο Χαβίτο. Δεν βρίσκει μπάλα ο Ντουκρόκ. Πέφτει πάνω στην πλάτη του. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο Κούπερ που φωνάζει για πέναλτι. Εδώ το χέρι και πάνω στον Χαβίτο, νομίζω ότι έχει δίκιο. Με τη βοήθεια του Κουλουχέρη η μπάλα φτάνει στο Χαβίτο. Υπάρχουν προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Ο Χαβίτο ξεκινάει ένα πανέμορφο σπριτ. Περνάει από δύο, έχει τον Τόμασιτς μπροστά του. Δοκιμάζει το σούτ, ο Γκαλίνοβιτς σε κόρνερ. Στο 64, φοβερό σόλο. Ξανά εδώ το σόλο του Χαβίτο, σε μια φανταστική προσπάθεια του Ισπανού. Γκαλίνοβιτς κατεβάζει ωραία ο Μίσελ. Και πάλι ξεκινάει μια κούρσα ο Χαβίτο στην πλάτη του Πετκάκη, ο οποίος έχει αρκετά προβλήματα. Ο Χαβίτο δεν προλαβαίνει Πετκάκη. Ξανά η φάση. Δεν σιγούρευσε ο Πετκάκης. Δεν ήθελε και πολύ για να γίνεται στην Πάτρα και όχι στην Κερκυρά. Δικό μου το λάθος. Στο 66. Ο Ρουίς που έχει κάποιο... Προωθεί την μπάλα, ανεβαίνει και ο Μίσελ, ο Μενρινός στο έδαφος. Ο Σιώτης, ο οποίος έχει και κάρτα. Από τον Ντράγκανο Κούκα και ο Δρόσος και ο Γιάννου ως χάφο με την αυτή. Παίξει αριστερά του Πρίτα στο μάτς στο 5ο και στο 54ο λεπτό. Τη μία τον σταμάτησε ο Σιφάκης, την άλλη αστόχησε. Είναι ένα πολύ ωραίο πλάνο. Καμία πρόθεση για να πάει πάνω στην μπάλα. Δεν παίρνουν και καμία οδηγία από τον πάγκο, είναι δύσκολο να το γυρίσουν. Για να δούμε εδώ τον Ιωάννου με τον Σιάννου, αν είδα καλά. Δηλαδή και αυτός κίτρινη κάρτα. Δηλαδή και αυτός κίτρινη κάρτα. Και ο Πετκάκης εδώ είναι το φάουλ σκληρό από πίσω στον Χαβίτο. Για θέατρο. Διαμαρτύρητα, για να δούμε. Γυρίζει. Ο Μπίτο είναι εξαιρετικός και ο Ριόλ είναι πολύ καλός. Ο Σιφάκης πάντα σταθερός. Κόρνερ της Καβάλα στο παιχνίδι. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά είναι out. Για τον Χαβίτο. Χαβίτο σεντράρει πάνω στο Ντουγκλάο. Ξανά ο Χαβίτο. Πέρασε από τον Ντουγκλάο. Ταλαιπωρεί δύο παίχτες της Καβάλα. Ο Ντουγκλάο βάζει τώρα τη δύναμη εκεί. Είναι πολύ πιο δυνατός. Η μπάλα είναι. Ο Ντουγκλάκης έδειξε Άρη, ο βοηθός έδειξε Καβάλα. Ο Ντουγκλάου είναι έξω φρενών. Για την Καβάλα. Ο Κουλάκης τώρα τα λέει με τον βοηθό του. 30 λεπτά το καθυστερήσεων είναι το μεταξύ. Σιώτης, φάουλ την αυτή για την Καβάλα. Πληρωθεί τα 3 λεπτά το καθυστερήσεων. Ο Ντιέ γεμίζει. Βγαίνει ο Σιφάκης και απομακρύνει με γροθιές. Και ευκαιρία να φύγει ο Χαβίτο στην κόντρα. Φεύγουν 3 παίκτες του Άρη μαζί με τον Χαβίτο. Θα του σταματήσει ο Κουκουλάκης. Ο Άρης θα πάρει την νίκη. Χάρη στο κούπλα μας, με δικό του γκολ ο Άρης, ξεκινάμε νίκη με το δεξί τη χρονιά εδώ στην Καβάλα. Για μας ήταν δύσκολη αποστολή, γνωρίζαμε ότι από τον ενθουσιασμό το να αλλάξουμε την κάρτα μνήμης και να επανέλθουμε στην πραγματικότητα την ελληνική θα ήταν αρκετά δύσκολο. Πόσο μάλλον να παίξει σε μια δύσκολη έδρα. Το πιο θετικό είναι πάντα να ξεκινάς το πρωτάθλημα νικηφόρα, πόσο μάλλον εκτός έδρας. Θέλω να ενεργοποιήσω τη δικιά του κάρτα μνήμης. Σκόραρε για τελευταία φορά πριν 2 χρόνια με τη Ρασίξ Σαντάντερ σε αγώνα κυπέλου, το θυμάται? Sí, sí, está claro. No, no, soy defensa, no acostumbro a meter muchos goles, pero bueno. Siempre es importante ayudar al equipo, ya valió 3 puntos, pero lo que siempre es más importante es el trabajo del equipo y el equipo ha trabajado muy bien. Φυσικά και το θυμάμαι, αμυντικός δεν πετυχαίνω συχνά γκολ από εκεί και πέρα, όμως σημασία έχει η εμφάνιση της δικής μου της ομάδος και η εμφάνιση δική μου να βοηθάει την ομάδα κάθε φορά στα καθήκοντά μου, γιατί είμαι κυρίως αμυντικός. Ήταν ο πραγματικός το ριόλο σημερινός. Εννοούμε τραβάχο defensivo, no? Είναι δύσκολο για μένα ακόμα να εγκληματιστώ. Είναι η πρώτη μου φορά που βγαίνω από την Ισπανία. Θα προσπαθήσω βήμα-βήμα να γίνομαι όλο και καλύτερος. Το σημαντικό είναι ότι είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας και τη δική μου. Ευχαριστώ πολύ.